κάνει καλά την τη δουλειά της. Ο, ο, η Τουρκία λοιπόν τι λέει. Η άλλη μια φορά επαναλαμβάνει ότι αυτή η έκθεση ε, δεν ονομάζεται πλέον πρόοδου. Αστέλα βρίθει αδικιών και είναι γεμάτη ε, προκαταλήψεις ε, κατά της ε, Τουρκίας καταρρύπτει ένα προ ένα όλα όσα περιλαμβάνοντας αυτή α, την έκθεση από τι ανησυχίε τη Επιτροπή για την οπισθοδρόμηση σε, σημα... σε ουσιώδη κεφάλαια για την Ένωση, προκειμένου να επανεκκινήσουν οι ενταξιακέ διαπραγματεύσει τη Τουρκία, είτε αυτό είναι η δημοκρατία, είτε κράτο δικαίου, είτε ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη. Μάλιστα, η... η Άγκυρα επιτίθεται στην Ευρώπη με αφορμή τα όσα επικριτικά καταγραφώνται σε αυτήν την έκθεση για τη στάση που τηρεί η Άγκυρα στην κρίση του Μεσανατολικού. Διατείνεται λοιπόν η Τουρκία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που βρίσκεται στη λάθος πλευρά της ιστορίας σε αυτό τον πόλεμο. Mm. Τώρα, σε ό,τι αφορά ειδικά τι αναφορέ για την Κύπρο, και υπήρχαν αρκετέ σε αυτή α, την έκθεση, η Άγκυρα επιμένει ότι αυτέ οι αναφορέ είναι ανεδαφικέ, μη ρεαλιστικέ και αντανακλούν τι μαξιμαλιστικέ θέσει του διδήμου, όπω αρέσκεται να λέει η Άγκυρα τελευταίω, τη Ελλάδα και των Έλληνο-Κυπρίων. Ξεκαθαρίζει ότι η Ευρώπη δεν έχει θέση στο τραπέζι μια μελλοντική διαπραγμάτευση, υποδεικνύοντα ότι μέρη ενό τέτοιου διαλόγου είναι μόνο οι δύο πλευρέ στο νησί, οι τρει εγκύτριε δυνάμει και τα Ηνωμένα Έθνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει με τύχη ω παρατηρητή σε προηγούμενε προσπάθειε, οπότε δεν έχει κανένα δικαίωμα να εμπλακεί ενεργά στη διαδικασία επίλυση του Κυπριακού. Και επιμένει ότι κατά εντολή Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία, η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει τα μάτια σε ό,τι αφορά την ύπαρξη του τουρκοκυπριακού κράτους, όπως χαρακτηρίζει το ψευδοκράτο, η έκθεση πρόοδου της Τουρκίας. Και επιμένει ότι πρέπει να προχωρήσει η Ευρώπη με την ένταξη της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή α, οικογένεια και επιμένει η Τουρκία να λέει ότι δεν αποδέχεται οποιαδήποτε άλλη μορφή σχέσης παρά την ένταξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άσχετα αν η Τουρκία, επί στέλα μπορεί να λέει ότι επιθυμεί διακαώς την ένταξή της στην ευρωπαϊκή α, οικογένεια. Από αυτό όμως δεν έχει να κερδίσει κάτι. Μάλλον έχει να κερδίσει πολύ περισσότερα από αυτή την ειδική σχέση. Μια σχέση εκτός του πλαισίου της ενταξιακής διαπραγμάτευσης και αφορά αυτό είτε την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης είτε και την κατάργηση της Βίζας. Να θυμίσουμε ότι εντός Νοεμβρίου ο Υπόρος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής αλλά και η Κομισιόν mm -hmm. θα παρουσιάσουν έκθεση πλήρη για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, και σε αυτή την έκθεση αναμένεται στέλνω να υπάρχουν και εισηγήσει για ένα άλλο μοντέλο σχέση μεταξύ Ευρώπη και Τουρκία πέραν τη ένταξη. Θα παρουσιαστεί λοιπόν αυτή η έκθεση Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Θα συζητηθεί ενώπιον ηγετών κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, α, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 14 με 15 Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Λοιπόν, Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δούμε και σε λίγο και με τις Άλφα, γιατί η έχει ξεκινήσει και η ανθρωπιστική διάσκεψη στο Παρίσι. Βρίσκεται... Ξεκίνησαν και αφήξει. Ναι. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Α, Στέλλα, μετέχουν αρκετέ χώρε και αρχική κυβερνήθω σε αυτή ναι. την, τη διάσκεψη. Θα παρουσιαστεί, όπω γνωρίζουμε, και η πρόταση τη Κυπριακή Δημοκρατία για την δημιουργία ενό θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, αυτό τουλάχιστον το λέγεται από το πρωί. Αυτή την πρόταση ο Εμμανουέλ Μακρό. Ο οποίο από την πρώτη στιγμή προσφέρει τη στήριξή του στην πρόταση τη Λευκοσία, να την παρουσιάσει ω μια κοινή ναι, ναι, ναι. πρόταση. Ναι, δούμε... να τη διευρύνει και αυτό. Θα το δούμε σε πάρα πολύ λίγο να την εμπλουτίσει. Λοιπόν, Χριστίνα, σε ευχαριστούμε προ τον παρόν. Να σε καλά. Ε, σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε αποτέλεσμα, κυρίε και κύριοι, για το τι ακριβώ γίνεται στο Παρίσι, σε αυτή τη διεθνή ανθρωπιστική διάσκεψη.